Καλησπέρα. Πριν από λίγα λεπτά συνέβησαν όλα αυτά στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά τη Λέσβου. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, η ελληνική αστυνομία είχε πληροφορίε για διακίνηση ναρκωτικών σε συγκεκριμένη περιοχή. Ενημέρωσε τη δίωξη ναρκωτικών του λιμενικού σώματο, το οποίο έσπεσε στην περιοχή με πλωτά σκάφη, αλλά και ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν βατραχάνθρωποι. Εντοπίστηκε το ύποπτο φουσκωτό να έρχεται από τι ακτέ τη Τουρκία, όπου εκεί εκτιμάται ότι είχε ξεφορτώσει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών προερχόμενη από την Αλβανία ακολούθησε καταδίωξη. Σύμφωνα με κάποιε πληροφορίε, έχει γίνει και ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των εμπόρων ναρκωτικών αλλά και των λιμενικών Τελικά οι δράστε ακινητοποιήθηκαν και αυτή την ώρα που μιλάμε, το σκάφο, ο ταχύπλο το οποίο επέβαιναν καθώ και οι τρει του μεταφέρονται στο λιμάνι τη Μυτιλίνη προκειμένου να ξεκινήσει η προανάκριση για την υπόθεση και να διαπιστωθεί εάν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εμπλέκονται ενδεχομένω και σε διακίνηση ναρκωτικών και στην χώρα μα. Αλλά όπω προαναφέρα οι πρώτες πληροφορίες που έχουν στι διευθυντικές αρχές λένε ότι τα ναρκωτικά προέρχονταν από την Αλβανία... Διοχετεύθηκαν στη, στην Τουρκία. Διονύη, Οπό... επειδή μα είπε ότι έπεσαν ε, πυροβολισμοί, έχουμε κάποιε πληροφορίε για τραυματίε. Όχι, δεν υπάρχουν πληροφορίε από την πλευρά του αρχηγού του Λιμενικού Σώματο. Καθώ, όπω είπαμε, η υπόθεση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, mm -hmm. μα λένε ότι οι πυροβολισμοί, τουλάχιστον την πλευρά των λιμενικών, πέσανε σε ασφαλή τομέα, όχι δηλαδή κατά των ε, μπόρων ε, ναρκωτικών να και ζ. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πληροφορίε για τραυματισμού, είτε από την πλευρά των δραστών είτε από την πλευρά των λιμενικών. Απλά αυτό που μα λένε είναι ότι οδηγούνται αυτή την ώρα που μιλάμε στο λιμάνι τη Μυτιλίνη και θα ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι μπλέκονται όπω είπαμε και στη διακίνηση ναρκωτικών και στην χώρα μα και φυσικά να δούμε και αν είναι και μέλη ενό ευρύ κυκλώματο το οποίο εμπλέκεται ενδεχομένω και η χώρα μα. Μάλιστα. Διονύ, σα ευχαριστήσουμε για οτιδήποτε νεότερο μα ενημερώνει.